Δεν υπάρχει τίποτα. Πρώτα πήγα στα Αγία Βαρβάρα για τη γυναίκα μου και τη γράψανε κάτι φάρμακα και γύρισα 10 φαρμακεία για να τα βρω και δεν τα βρήκα. Και τελικά η γυναίκα σας... Τίποτα, δεν υπάρχει φάρμακα. Δεν έχει φάρμακα. Ξαναπήγαμε τώρα στο γιατρό και μας γράψανε άλλα και αυτά δεν μπορούμε να τα βρούμε. Η κυβέρνηση, η πολιτεία έχει εγκαταλείψει την υγεία στο έλεος του Θεού. Σαν χάρτινος πύργος καταραίει η αγορά φαρμάκου στη χώρα μας. Αδειάσουν τα ράφια στα φαρμακεία. Στεγνώνουν στις φαρμακαποθήκες. Μαρτύριο δίχως τέλος για τους ασφαλισμένους που διακόπτουν τις θεραπείες τους. Να πάνε να πνιγούνε, διότι αυτή τη στιγμή ζούμε μέσα στην αλητεία. Δεν δέχονται από πουθενά συμβολές. Αυτοί θέλουν να κάνουν το σκοπό τους. Αυτό είναι. Θέλουν να βλέπουν τον ελληνικό λαό να κυλείται μέσα στη λάσπη, μέσα. Αυτό θέλουν. Μόνο έτσι ευχαριστούνται οι πολιτικοί μας. Δεν υπάρχουν φάρμακα στα ράφια μας. Δεν υπάρχει η δυνατότητα του κόσμου να έχει πρόσβαση στο φάρμακο. Πολλές εταιρείες δεν τιμολογούσαν προϊόντα με τη δικαιολογία ότι δεν ήξεραν σε ποια τιμή να τιμολογήσουν. Ας πάω στο φαρμακείο και θα μπω μέσα να πάρω τα φαρμακά μου. Μέχρι τι έχω φτάσει. Και να ευχηθούμε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ελλείψεις ακόμη και σε φάρμακα ευρείας χρήσεως και με το κλίμα βεβαιότητας που επικρατεί στη χώρα μας να μπλοκάρει τις εισαγωγές φαρμάκων. Κάποιες εταιρείες, θεωρώντας ότι είμαστε σε μια οικονομική κρίση με όλες τις συνέπειες των επισφαλιών τις οποίες επισύρει, δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν, να φέρουν μεγάλες ποσότητες στην Ελλάδα. Η γυναίκα μου είναι ασθενής, φάρμακα δεν βρίχνομαι και επιβαρύνεται και η τσέπη μας και η υγεία μας, διότι θα τα βρούμε πουθενά αλλού, σου λέει πλήρωσέ τα. Είναι ακριβά φάρμακα? Πολύ ακριβά. Πόσο κοστίζουν να επιτρέπετε? 800 ευρώ. Και η σύνταξη είναι 600 ευρώ. Οι φαρμακοποιοί δεν πληρώνονται. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάει 3-4 μήνες πίσω με αποτέλεσμα οι περισσότεροι από εμάς να αδυνατούμε να χρηματοδοτήσουμε, να χρηματοδοτήσουμε την υγεία των ασθενών. Το σύστημα υγείας καταραίει στα μάτια των ασφαλισμένων που νιώθουν ότι απειλείται πλέον η υγεία τους. Το νηστέρι των ελλείψεων είναι βαθύ ακόμη και στο χειρουργικό σαπούνι καθαρισμού χεριών. Εγώ πήγαινα πιο μπροστά και είχα παρακαταθεί έτσι. Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Τα είχατε προβλέψει δηλαδή αυτά? Ναι. Πρόβλημα μεγάλο και για τα φάρμακα, για την υγεία μας. Θα προχωρήσουμε σε μια διήμερη απεργία 26-27 του μήνα, εάν δεν έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα πληρωμής, το χρονοδιάγραμμα μάλλον, το οποίο έχει βάλει η κυβέρνηση και το οποίο βέβαια έλυγε χθες. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ασφαλισμένοι θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά φαρμάκων αυξάνεται σημαντικά. Και υπάρχει και αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι θα έχουμε αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων πολύ άμεσα, που θα φτάσει από 35% μέχρι και 50% ανάλογα με τα εισοδήματα του κάθε ασφαλισμένου.